Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Χρήστο Τσιγουρή. Να δούμε, Χρήστο, τι έχουμε εδώ. Από τη μία αφήνεται ελεύθερος ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Από την άλλη έχουμε μία ακόμα απόφαση που προκαλεί σάλο, ξεσηκώνει αντιδράσεις. Προκαλεί σάλο, ξεσηκώνει αντιδράσεις και πολιτική σύγκρουση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση φαίνεται να συγκρούονται όπως και τα άλλα κόμματα. Ωστόσο, πέρα από την πολιτική σύγκρουση για αποφάσεις που δεν λαμβάνουν οι πολιτικοί, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές, αρκετές περιπτώσεις και υποθέσεις το τελευταίο μάλιστα διάστημα, όπου η στάση και η απόφαση της δικαιοσύνης δίνει την αίσθηση ότι οι λειτουργοί της πολλές φορές εκδικάζουν σημαντικές υποθέσεις που έχουν συνταράξει την κοινή γνώμη, σαν να βρίσκονται έξω και μακριά από την ελληνική πραγματικότητα. Και βεβαίως δεν θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να αποφασίζουν και να δικάζουν με βάση το κυρίαρχο αίσθημα, ωστόσο από τη μια ως την άλλη θέση υπάρχει μεγάλη απόσταση. Άλλο είναι να δικάζουμε με βάση το κοινό αίσθημα και άλλο είναι όμως να παίρνουμε υπόψη μας το τι πραγματικά έχει γίνει και τις διαστάσεις μιας τραγωδίας ή προκειμένου μιας δράσης, εγκληματικής δράσης. Ακριβώς, γιατί οι αποφάσεις που αποστασιοποιούνται από το υφιστάμενο πλαίσιο δίνουν την αίσθηση ότι οι δικαστές δεν αφουγκράζονται το τι ακριβώς έχει συμβεί και βέβαια βαθαίνουν την κρίση εμπιστοσύνης που αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει στην κοινή γνώμη και καταγράφεται σιγά σιγά όλο και περισσότερο στις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως απόδειξη αυτού είναι οι αναγκαίες παρεμβάσεις, διορθωτικές παρεμβάσεις που έχει κληθεί να κάνει η ηγεσία της δικαιοσύνης, η ηγεσία του Αρείου Πάγου σε μια σειρά από υποθέσεις, που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Να θυμηθούμε τα Τέμπη με την αδιανόητη καθυστέρηση, με την ανάγκη να προχωράμε υπό την ασφυκτική πίεση και προσπάθεια των συγγενών, την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για μια σειρά από διαστάσεις αυτής της υπόθεσης. Να θυμηθούμε το Μάτι με την απίστευτη απόφαση και τη νέα παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Να θυμηθούμε την υπόθεση της 12χρονης, όπου εκεί την τιμή έσωσαν οι ένορκοι, καθώς φάνηκε ένα 12χρονο κορίτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ, να έχει συνάψει μια φυσιολογική σχέση και να έχει ρίξει στα δίχτυά της έναν κατά δεκαετίες μεγαλύτερο άνδρα. Και βέβαια, αποκορύφωμα ήταν η υποόρους αποφυλάκηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, σε μια περίοδο, μην ξεχνάμε, όπου τίθενται εκτός Βουλής το κόμμα των Σπαρτιατών, γιατί καθοδηγείται ουσιαστικά, όπως λένε, από τον Κασιδιάρη. Ενός ανθρώπου που δεν μετάνιωσε, γιατί αρθρογραφούσε όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Μιχαλολιάκος, και την αρθρογραφία αυτή, παρότι ο εισαγγελέας την πρότεινε στο σκεπτικό του, φαίνεται ότι όσοι αποφάσισαν την αποφυλάκησή του δεν την έλαβαν υπόψη τους. Να υποθέσει κανείς και να ελπίσει ότι και εδώ θα έχουμε την άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα απέναντι σε μία ακόμα απόφαση η οποία, όπως και να έχει, προκαλεί πάρα πολύ σοβαλές αντιδράσεις και προκαλεί το αίσθημα στην κοινή γνώμη. Για να δούμε λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.